Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μαρκίνης Βασίλειος, είμαι υποκλήρωση του εξαμενοπλίου ΚΑΠ Pembroke της Euronav. Το πλοίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κόντρο του Μεξικού και οδεύει προς τις ΗΠΑ. Τράτουμε τις ευκαιρίες και θα ήθελα να σας πω τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος εξαμενοπλίος εμπορικού ναυτικού εν έτη 2024, σύμφωνα με τη δικιά μου γνώμη. Αρχικά όρεξη για μάθηση, θέληση για δουλειά, υπομονή, αξιοπρέπεια και να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του οργανισμού και του πλοίου. Εύχομαι η νέα χρονιά που θα αποτελέσει την ένταξη του ναυτικού σας ταξιδιού να είναι γεμάτο περιπέτειας και νέες εμπειρίες που θα σας βοηθήσουν στα επόμενα χρόνια της διαδρομής σας. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Γεια σας, πάμε να γνωρίσουμε το πλοίο, ξεκινώντας αρχικά από τη γέφυρα. Η γέφυρα βρίσκεται στο πιο πάνω τμήμα του πλοίου και αποτελεί τα μάτια του πλοίου. Η αξιωματική στη γέφυρα είναι υπεύθυνη για την αξιοπλοεία και την ασφάλεια του πλοίου και βρίσκονται σε καθημερινή βάση 24/24 εδώ πάνω για να κάνουν την ασφαλή αξιοπλοεία. Ένας ακόμα κοινόχρηστος χώρος του πλοίου είναι και το γυμναστήριο, το οποίο τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούμε να γυμναστούμε. Πάμε να το δούμε. Ένας ακόμα χώρος του πλοίου είναι και η χώρη ψυχαγωγίας. Θα δούμε ένα χώρο αυτή τη στιγμή του πληρώματος και το χρησιμοποιούμε στο ελεύθερο μας χρόνο για ψυχαγωγία. Βρισκόμαστε στο control, στο CCR, το οποίο είναι το δωμάτιο ελέγχου, όπου γίνονται όλες οι διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης του φορτίου και του ερματισμού, καθώς και πολλές άλλες εργασίες όπου εργάζεται ο υποπλοίαρχος. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό δωμάτιο του πλοίου είναι και ο χώρος εργασίας του πρώτου μηχανικού που βρίσκεται το γραφείο του. Πάμε να το δούμε. Ένας ακόμη χώρος του πλοίου είναι και το δωμάτιο το οποίο κάνουμε τις συναντήσεις, τα meeting και τα training του πλοίου. Είναι το training room. Ένας ακόμα πολύ σημαντικός χώρος στο πλοίο είναι το γραφείο του πλοιάρχου που εργάζεται καθημερινά και πάμε να το δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε την πορεία μας γνωρίζοντας την τραπεζαρία του πλοίου. Βρισκόμαστε στο μηχανοστάσιο όπου βρίσκεται η μηχανή του πλοίου. Πάμε να γνωρίσουμε το κοντρόλ της μηχανής. Τέλος, θα θέλαμε να σας δείξουμε και το κατάστημα του πλοίου που βρίσκεται έξω, το οποίο για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να μετακινηθούμε και αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό εδώ, ένα δεξαμενόπλιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε φορτωμένοι και πηγαίνουμε στις ΗΠΑ για να ξεφορτώσουμε.